Εγώ σας ευχαριστώ, είναι δική μου η χαρά και η τιμή να είμαι σήμερα μαζί σας. Σκεφτόμουν συντρόφισσες και σύντροφοι, φίλες και φίλοι, από πού να ξεκινήσω. Να ξεκινήσω από την εξωτερική, έλεγα, ή από την εσωτερική πολιτική, γιατί όπως καταλαβαίνετε ένα πολιτικό χαιρετισμό θα κάνω. Σύντομο, δεν θα σας κουράσω. Σκέφτηκα όμως ότι για ό,τι και να μιλήσεις, είτε για, για την εξωτερική, είτε για την εσωτερική πολιτική, πίσω κι απ' τις δυο, τα συμφέροντα της αστικής τάξης, τα συμφέροντα των Ελλήνων πλουτοκρατών, τα συμφέροντα του ελληνικού κεφαλαίου θα βρεις. Κι αν για την εσωτερική πολιτική και για τα μέτρα που τσακίζουν τις λαϊκές οικογένειες, αυτό είναι φανερό. Για την εξωτερική πολιτική, φίλες και φίλοι, θα χρειαστεί κανείς για να τη δει πραγματικά να παραμερίσει λιγάκι αυτό το πέπλο του εθνικού συμφέροντος, όπως το λένε. Γιατί πίσω από αυτό το πέπλο που το βαφτίσανε εθνικό συμφέρον είναι τα συμφέροντα των Ελλήνων βιομηχάνων, των Ελλήνων εφοπλιστών, των ελληνικών επιχειρηματικών ομίλων. Αυτά τα συμφέροντα υπαγόρευσαν το 1952 τη χώρα μας να μπει τότε στη λικοσυμμαχία του ΝΑΤΟ. Τα ίδια συμφέροντα υπαγόρευσαν να μπει η χώρα μας σε μια άλλη λικοσυμμαχία το 1981 στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Τα ίδια συμφέροντα υπαγορεύουν όλες τις κινήσεις όλων των κυβερνήσεων στην εξωτερική πολιτική. Και τώρα που άναψε για τα καλά ο χορός του ανταγωνισμού στην Νότιο-Ανατολική Μεσόγειο, γιατί βλέπετε εκεί βρέθηκαν πάρα πολλοί υδρογονάνθρακες και πολύ φυσικό αέριο, η ελληνική κυβέρνηση τα συμφέροντα αυτών των πλουτοκρατών υπερασπίζεται και όχι του ελληνικού λαού. Όμως πριν κλείσω, νομίζω ότι πρέπει να πούμε κάτι που είμαι σίγουρος ότι μας εκφράζει όλους. Ναι, συντρόφισσες και σύντροφοι, φίλες και φίλοι, είμαστε πολύ περήφανοι που υπηρετούμε και που ανήκουμε σε αυτό το κόμμα. Αισθανόμαστε πολύ μεγάλη τιμή να το υπηρετούμε, από όποιο μετερίζει κι αν είναι ο καθένας, από όποια θέση κι αν το υπηρετεί, όπως το υπηρετεί ο καθένας και η καθεμιά. Γιατί συνεχίζουμε μια μεγάλη, πολύ μεγάλη ιστορία που έκλεισε πια έναν αιώνα. Είμαστε στα 102 χρόνια πια σχεδόν, βαδίζουμε μια ιστορία θυσιών, αγώνων, όπου ο ανθός του ελληνικού λαού, τα καλύτερα παιδιά του, ήρθαν σε αυτό το κόμμα, πάλεψαν, αγωνίστηκαν, μάτωσαν, έδωσαν τα νιάτα τους και τη ζωή τους πραγματικά για να ξημερώσουν καλύτερες μέρες για αυτό το λαό μας. Οι θυσίες τους δεν πάνε ποτέ χαμένες, δεν πήγαν και δεν θα πάνε. Εμείς συνεχίζουμε αυτόν τον αγώνα σήμερα σε νέες συνθήκες, διαφορετικές, δυσκολότερες από άλλη άποψη σε σχέση με εκείνες. Συνεχίζουμε όμως, τους έχουμε πάντα στο μυαλό μας, τους έχουμε πάντα στην καρδιά μας και κυρίως έχουμε τις σύγχρονες επεξεργασίες του κόμματος, τη σύγχρονη πολιτική του, η οποία πολιτική βάζει τα πράγματα κάθε φορά στη θέση τους και δεν μπορεί κανείς, μα πραγματικά κανείς, να βάλει τρικλοποδιά στο κόμμα, ό,τι και αν κάνουν, όσο και αν προσπαθήσουν. Συντρόφισσες και σύντροφοι, ζήτω το Κομμουνιστικό Κόμμα της Ελλάδας. Ζήτω η κομμουνιστική νεολαία της Ελλάδας. Καμαρώνουμε για αυτά τα παιδιά, για τους κινήτες και τους κινήτησες. Είναι αυτοί που θα πάρουν τη σκυτάλη για να συνεχίσουν. Καλή μας δύναμη, καλούς αγώνες και καλές γιορτές.